Όλο ένα και περισσότεροι δημότε μπαίνουν στην εφαρμογή του Δήμου Χανίων iPark για να αγοράσουν χρόνο στου χώρου ελεγχόμενη στάθμευση, στα πάρκινγκ του Δήμου και στου δρόμου. Αν και στην αρχή υπήρχε επιφυλακτικότητα για το πώ θα περάσουν οι οδηγοί από το παραδοσιακό χαρτάκι στο μπαρμπρίζ στην ηλεκτρονική εφαρμογή, τα στοιχεία του Δήμου δείχνουν ότι χιλιάδε άτομα έχουν κατεβάσει κυρίω τα κινητά του το iPark. Η εφαρμογή, η οποία έχει ήδη εγκατασταθεί στα κινητά πάνω από 20.000 ε, πολιτών. Σκεφτείτε ότι μιλάμε για μια περιφερειακή εφαρμογή και όχι μια εφαρμογή η οποία χρησιμοποιείται στο σύνολο της χώρας. Έχουν ήδη αγοράσει χρόνο ε, στάθμευσης ε, σχεδόν 90.000 ε, άνθρωποι ε, και ε, από αυτούς ε, παραπάνω από το 50%, γύρω στο 55% είναι χρήστες τη εφαρμογή μέσω του έξυπνου κινητού του, μέσω των smartphone. Ε, περίπου το 45% ε, ζητούν λύση αγορά χρόνου μέσω ε, τριτοπολιτών. Στην πράξη, όσοι για πρώτη φορά προσπαθούν να συνδεθούν στο σύστημα, χρειάζεται να εξοικειωθούν με την εφαρμογή, με τους τουρίστε να ζητούν περισσότερε οδηγίε στα αγγλικά. <laughs> very, very Even to, uh, to app store is <laughs> you think it should be easier to, to use it yes please yes indeed i mean more would help if there was more english instructions here mm -hmm. um, but just using the app as i've had to register and log in so it's taking us five ten minutes to sort it out <laughs> οι δημότε ή οι επισκέπτε τη πόλη μα να αγοράζουν χρόνο χωρί να χρειάζεται να βάλουν χαρτάκια στα ταμπλό του αυτοκινήτου του, χωρί να χρειάζεται να επιστρέφουν στο αυτοκίνητό του. Ε, δεν είμαι σίγουρη αν δεν το έχω κάνει. Απλά τώρα που είναι η πρώτη φορά σίγουρα με δυσκολεύει. Αυτό θα δείξει. Νομίζω θα... Ο Δήμο Χανίων λοιπόν ακολουθεί την πολιτική τη αγορά χρόνου για την παραμονή ενό αυτοκινήτου στου δρόμου τη πόλη, ενώ πριν λίγου μήνε ολοκληρώθηκε η δημόσια διαβούλευση για την ένταξη και χρηματοδότηση των Δήμων για την Προμήθεια αισθητήρων που θα ειδοποιούν μέσω εφαρμογή του οδηγού για το πού αδειάζει μία θέση. Κάτι δύσκολα εφαρμόσιμο στην πράξη, τονίζει ο Δείχνει Αλόγλου, καθώ μόλι αδειάζει μία θέση, καταλαμβάνεται αμέσω από κάποιον άλλον, που είτε θα έχει και εκείνο την εφαρμογή, είτε όχι. Δείχνει ότι είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί εύκολα να εφαρμοστεί στι σύγχρονε πόλει που ζούμε με έντονα κυκλοφοριακά προβλήματα, καθώ είναι δύσκολο να στους δρόμους. Τέτοιου είδους εφαρμογές με αισθητήρες οδηγούν ε, οχήματα και συσσωρεύουν οχήματα σε συγκεκριμένους δρόμους ενισχύοντας το ήδη υπάρχον ε, κυκλοφοριακό ε, πρόβλημα